Το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ διοργάνωσε σήμερα την απεργιακή συγκέντρωση στις πύλες του νοσοκομείου. Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο αφορά όλη την κοινωνία, όλους τους συμμαχόμενους υγειονομικούς. Είναι η αρχή που θέλει η κυβέρνηση να κομμάτι-κομμάτι πλέον του δημόσιου συστήματος υγείας να το απομονώνει και να το ιδιωτικοποιεί μαζί με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην ψυχική υγεία και στην πρόνοια. Εμείς λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει ούτε στη συνείδηση, είναι αντιεπιστημονικό, δεν βρέθηκε κανένας επιστημονικός φορέας που να το στηρίζει και ταυτόχρονα καλούμε στην απεργιακή συγκέντρωση στα Λιοντάρια την Δευτέρα την επόμενη, την ημέρα που θα μπει σε συζήτηση στη Βουλή και για ψήφιση, όλο τον κριτικό λαό να πει ένα μεριόστομο όχι απέναντι στην πολιτική που διαλύει δομές υγείας ψυχιατρικές, διαλύει το ΚΕΘΕΑ, καταργεί το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω και άλλα στεγνά προγράμματα. Αυτή η πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης που βάζει στο ζύγι τις ζωές μας, τις ανάγκες μας, είναι απέναντι σε όλο το λαό και απέναντι βρίσκει ήδη η κυβέρνηση ένα μεγάλο μέτωπο αυτοαπασχολούμενων, εργαζομένων στην υγεία, μαζί με τις οικογένειες των ανθρώπων που δίνουν το δικό τους αγώνα, για να μην ισχύσει, να μην περάσει αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο που θα καταστρέψει και τη δημόσια υγεία, αλλά και τα προγράμματα τα συχνά. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχουμε εκφράσει την κατηγορηματική μας αντίθεση στο νομοσχέδιο για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο υποβαθμίζει και εμπορευματοποιεί περαιτέρω την δημόσια ψυχιατρική περίθαλψη. Καταργεί τα 2 από τα 3 αναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία, αυτό της Θεσσαλονίκης και το Δαφνί, και συγχωνεύει δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας σε έναν ενιαίο φορέα αυτόνομο από το ΕΣΥ. Καταργεί επίσης αποτελεσματικά στεγνά προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ και τα συγχωνεύει με άλλους φορείς απεξάρτησης σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αντί για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προβλέπει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, προγραμμάτων για λύκους και με ημερομηνία λήξης. Γενικά δεν πρόκειται να λύσει, αυτά τα μέτρα δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις στις ελλείψεις προσωπικού και υποδομών στις δημόσιες δομές υγείας. Θα οδηγήσει σε αύξηση των μετακινήσεων εργαζομένων και ψυχικά ασθενών μεταξύ μιας πανσπερμίας δομών. Στόχος είναι να απαλλαγεί το κράτος από την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της ψυχικής υγείας και η μετακίνηση αυτού του κόστου στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Επίσης, το νομοσχέδιο περιέχει και διάταξη με την οποία, αντί να προκυρήσετε το σύνολο των κενών θέσεων γιατρών με κίνητρα, προβλέπει μπάλωμα μέρους των άγωνων θέσεων γιατρών με μερική απασχόληση ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι το ένα μέτρο που είναι αναποτελεσματικό και αποσπασματικό, όπως έχει αποδειχθεί και από τη χρήση του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και μάλιστα προβλέπεται και ποινή για τους συναδέλφους που δεν θα συμμετέχουν, με αποκλεισμό τους από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και καταγγελία της σύμβασής τους με τον ΕΟΠΗ, ένα μέτρο το οποίο τελικά είναι εναντίον των ίδιων των ασθενών. Εμείς διεκδικούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, να μην ψηφιστεί δηλαδή, και διεκδικούμε την άμεση ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης παιδιών και ενηλίκων, με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και με αναβάθμιση των υποδομών τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ατζέντα και στην πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αυτή τη στιγμή σειρά έχει η ψυχική υγεία, που αν πράγματι εφαρμοστεί το νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει αυτή τη στιγμή στη Βουλή για ψήφιση, δεν θα μιλάμε πλέον για ψυχική υγεία. Είναι ένα επικίνδυνο εγχείρημα το οποίο θα βρει αντίθετους και τους εργαζόμενους αλλά και τους χρήστες και τις οικογένειές τους. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Δευτέρα ή Τρίτη θα προγραμματιστεί η νέα απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου στα Λιοντάρια. Που έχει ήδη απορριφθεί από το σύνολο των συλλογικών φορέων της χώρας μας ήδη από τον Νοέμβρη. Οι επιστημονικοί φορείς παντού λένε στην κυβέρνηση ότι αυτό το εγχείρημα που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο. Επί της ουσίας ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική ψυχική υγεία και απεξάρτηση, πλήττει ένα πολύ ήδη δυσκολεμένο κομμάτι της κοινωνίας μας και βέβαια βάζει χέρι κλείνοντας ιστορικές δομές απεξάρτησης όπως είναι το ΚΕΘΕΑ και άλλες δομές στη χώρα. Εμείς έχουμε δηλώσει ήδη από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ μαζί με την οικογένεια του ΚΕΘΕΑ ολόκληρη ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν παίρνει διορθώσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε για κάποια άρθρα. Η διαβούλευση αυτή ήταν προσχηματική. Άρα λοιπόν το μόνο που ζητάμε είναι να αποσυρθεί επί του συνόλου και αν πραγματικά το Υπουργείο θέλει να κάνει ένα καλό στον χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, να ξεκινήσει ένα διάλογο από το μηδέν και όχι να προχωρήσει το κλείσιμο αυτού του μονάδα.